Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στο Δήμο Νέα Μύρνη και το Γραφείο Αθλητισμού τη πόλη μα. Καθιερώνει από φέτο τι ετήσιες βραβεύσεις αθλητών δημοτών τη Νέα Μύρνη που τιμούν την Ελλάδα και το Δήμο μα με τι επιδόσεις και τι νίκες του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη. Καθώς επίση και τη βράβευση των ερασιτεχνικών ομάδων που διακρίθηκαν στι κατηγορίε τη χρονιά που μα πέρασε. Φέτο έχουμε την τιμή να βραβεύσουμε την Παραολυμπιονίκη της Αθήνας, πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα Βούλα Καντζά, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και για πολλά χρόνια αρχηγό της ομάδας αδοσφαίρισης του Πανιωνίου Γιάννη Θωμάκο, καθώς και την πρωταθλήτρια Ελλάδας στο επικοντό και κάτοχο πολλών πανελλήνιων ρεκόρ, τη Δήμητρα Εμμανουήλ. Επίσης, θα τιμηθούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες από Νέα Σμύρνη και Αρμενική. Καθώς και η ομάδα καλαθοσφαίρισης ΑΟΚ Νέα Σμύρνη που κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άνοδό τους στις κατηγορίες που αγωνίζονται. Πριν όμως περάσουμε στις βραβεύσεις, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Αντιδήμαρχο του αθλητισμού της πόλης μας, τον Πολύδωρο Σύλλογο, για ένα σύντομο χειρισμό. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Ο Νίκος Οκομόλης, καταρχήν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είναι ένας παλιός φίλος, δημοσιογράφος, συνεργάτης, σε πολλά επίπεδα, αλλά πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ γιατί αφιλοκερδός ήρθε σήμερα να βοηθήσει αυτή την εκδήλωση. Να τιμήσουμε τους ερασιτέχνες αθλητές της πόλης μας για τις επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε. Λέω ερασιτέχνες γιατί η εκδήλωση αυτή έχει να κάνει με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο Δήμος Νέας Μύρνης από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που συνεχίζει να ενισχύει σε όλα τα επίπεδα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό όπως αυτός εκφράζεται στην πόλη μας. Τον ενισχύει είτε δίνοντας εγκαταστάσεις, είτε δίνοντας χρήματα, είτε ηθικά με το να βραβεύει τις επιτυχίες του. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να βραβεύσουμε τους επιτυχημένους της χρονιάς που πέρασε και όχι μόνο. Γιατί δεν μπορώ να πω για τον Γιάννη τον Θωμάκο, τη Δήμητρα Εμμανουήλ ή την κυρία Κατζά ότι είναι οι επιτυχίες τους μόνο φετινές ή περσινές. Είχαν μια μακρά πορεία και έχουν μια μακρά πορεία στον αθλητισμό. Και οφείλει ο Δήμος Νέας Μύρνης να τιμά και αυτούς τους ανθρώπους. Κλείνοντας με αυτό, να πω ότι εύχομαι του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες, νέες ανόδους και από τους άλλους συλλόγους της πόλης μας και να καλέσω και τον Δήμαρχο να πει δύο λόγια
να ευχηθεί στα σωματεία και στους αθλητές που είσαι εδώ να έχουν υγεία και καλή πορεία και να τους πει και τις ευχές του. Εντάξει, δεν μ' αρχίσει, να τους βράψεις. Νίκο, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έθελα λοιπόν να καλέσω αρχικά την Βούλια την Κατζά να έρθει επάνω στο πόδιουμ και να την βραβεύσουμε. Η Βούλια Κατζά, η οποία κατάγεται από το Αγρίνιο, ωστόσο έχει καταφέρει να κερδίσει από το είναι κάτοικος Νέας Μύρνης πάνω απ' όλα. Έχει κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στην Παραολυμπιάδα της Αθήνας. Έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει πάρει μέρος σε 3 Παραολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, έχει κατακτήσει πάρα πολλά μετάλλια και είναι τιμή που την έχουμε εδώ. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο, τον κ. Τζουλάκη, να έρθει για την απολογία. Μαζί σας απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολα δυστυχώς η πορεία στο κράτος μας, αλλά τίποτα δεν σβήνει και ποτέ δεν πάβουμε να ελπίζουμε. Ετοιμάζουμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Λιόν, στη Γαλλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι στην ομάδα επίσημα και θα κάνω ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Της απονομής, θέλω και εγώ να σας συγχαρώ, να σας καλησπερίσω. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του αθλητικού οργανισμού, του αθλητικού τμήματος του Δήμου Νέας Μύρνης, τον κύριο Πολίδωρα, τον αντίμαρχο Πολίδωρα, Συρίγο, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι τιμάει και το Δήμο μας, γιατί η αθλητική και η ερασιτεχνική σύλλογη του Δήμου Νέας Μύρνης προσφέρουν πολλά. Θέλω να συγχαρώ τους αθλητές, αλλά κυρίως θέλω να συγχαρώ τα διοικητικά συμβούλια όλων αυτών των συλλόγων, τα οποία με υστέρημα και χρόνου αλλά και χρήματος κατορθώνουν να κρατάνε ζωντανούς αυτούς όλους τους συλλόγους, οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν έργο. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ προς αυτούς τους ανθρώπους που με την δύναμη που έχουν και με την συνεισφορά τους. Λέω όχι μόνο σε χρόνο αλλά και σε χρήμα, γιατί το πιστεύω, γιατί το έχω ζήσει αυτό, προσφέρουν πολλά στον τόπο μας. Τώρα, από την πλευρά του Δήμου, δεν μπορώ να πω ότι με αυτά που δίνουμε μπορούν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Δυστυχώς όμως, πέραν του ότι αυτή τη στιγμή περνάμε και δύσκολες στιγμές όλοι μας, κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και πιστεύω ότι είμαστε από τους λίγους Δήμους που το συνολικό ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε το διαθέτουμε για αυτούς τους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι άλλη μια φορά τα παιδιά και κυρίως τα διοικητικά συμβούλια που συνέβη. Θα ήθελα να καλέσω για την δεύτερη απονομή τον Γιάννη τον Θωμάκο. Ο Γιάννης Θωμάκος με 300 συμμετοχές και περισσότερες ίσως συμμετοχή ομάδα. Νομίζω ότι θυμάται ο Δήμο μας όσο κανένας άλλος και να καλέσω και τον Πολίδωρο τον Συρίγο να κάνει την βράβευση. Να πούμε ότι είναι αρχηγός πολλά χρόνια στον Πανιόνιο, στην ομάδα του Πόλο του Πανιονίου. Έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει κύπελλα και μετάλλια. Και να πούμε ότι εκτός από την τιμητική πλακέτα που δίνει ο Δήμος, δίνει και το μετάλλιο της πόλης, αλλά και ένα λεύκομα με την ιστορία του Δήμου της Νέας Μύρνης. Και να καλέσω τον Γιάννη να πει μια κουβέντα. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και βραβεύομαι από το τμήμα αθλητισμού της Νέας Μύρνης. Αξίζω συγχαρητήρια σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό
να καλλιεργείται και να προάγεται ο αθλητισμός και είναι πολύ σημαντικό που το κάνει αυτό η ΝΕΑΣ, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια που κάνω, παρότι σιγά σιγά φτάνουμε στο κλείσιμο της καριέρας, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω κάνει πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι ο Γιάννης Θωμάκος δεν τιμάει μόνο τον Πανιόνιο και την ελληνική δαπτοσφαίριση, νομίζω ότι τιμάει και την πόλη μας με τη σεμνότητα του χαρακτήρα του και την προσπάθεια την αθλητική που έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας από τους πιο γρήγορους κολυμπητές δαπτοσφαίρισης για όσους δεν το ξέρουν. Και στα 36 του νομίζω ότι έχει να δώσει κι άλλα. Και καλό είναι να δώσει κι άλλα. Χρειαζόμαστε αυτούς τους αθλητές στις πισίνες. Για να κλείσουμε τις ατομικές βραβεύσεις με μια αθλήτρια που πετάει ψηλά, όχι μόνο η ίδια, αλλά και με τις επιτυχίες της. Και μιλάμε για την Δήμητρα Εμμανουήλ, μια αθλήτρια του επικοντό, μια αθλήτρια του στίβου, την οποία καλό να έρθει πάνω μαζί μας εδώ για να την βραβεύσουμε. Η Δήμητρα Εμμανουήλ με πολλές συμμετοχές στις εθνικές ομάδες, πολλά πανελλήνια ρεκόρ και ελπίζουμε ότι δεν θα μας αφήσει έτσι από τόσο νωρίς στον αθλητισμό. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτή τη χαρά που μας δίνετε, για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ακόμα απόδειξη ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης αγαπάει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αγαπάει τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Εγώ είμαι κάτοικος γειτονικής πόλης, παρόλα αυτά από το 97 που γράφτηκα στο στίβο του Πανιωνίου ένιωσα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Είμαι πολύ περήφανη που ανήκω στο Πανιόνιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω δεχθεί με το Δήμο Νέας Σμύρνης και είναι πολύ σημαντικό το ότι προσφέρει στάδια, γήπεδα, κολυμπητήρια, ακόμα και το άσος Νέας Σμύρνης είναι τόποι για να μπορεί ο κάθε πολίτης, κάθε ηλικίας να μπορεί να γυμναστεί, να ξεφύγει τα προβλήματά του. Πηγαίνω να τρέψω στο άσος Νέας Σμύρνης και βλέπω παιδιά, γυναίκες με καροτζάκια, άνθρωπους μεγαλύτερους. Είναι μεγάλη χαρά. Μπράβο για αυτό που κάνετε, εύχομαι να είστε καλά, να συνεχίσετε την προσπάθεια. Και από μέρους μου, φέτος έκανα μια παύση, άλλαξα προτεραιότητα να τελειώσω με τη σχολή μου. Πιστεύω την ιατρική. Την ιατρική σχολή. Πιστεύω ότι από τον χρόνο θα ξαναγυρίσω γιατί ήδη μου λείπει ο πρωταθλητισμός. Ευχαριστώ. Στην περίπτωση της Δήμητρας, επιλέξαμε να τη βραβεύσουμε και για το λόγο το ότι αποδεικνύεται ότι ο πρωταθλητισμός μπορεί να συνυπάρξει και με τις επιστήμες. Ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ιατρική και δείχνει με το παράδειγμά του ότι και πρωταθλητισμό κάνει και θυσίες έχει κάνει, αλλά και στο διάβασμα είναι πρώτη. Για να περάσουμε στις ομάδες που δίνουν καθημερινές μάχες στις κατηγορίες τους και ξέρουμε όλοι ότι οι αεραστεχνικές κατηγορίες είναι οι πιο δύσκολες και πιο σκληρές. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ομάδα μπάσκετ, η μία από τις τρεις, η και μοναδική βέβαια ομάδα μπάσκετ, τον ΑΟΚ Νέας Σμύρνης, ο οποίος κατάφερε από τη γάμα κατηγορία να ανέβει από τη δέλτα στη γάμα, έτσι χάρη στις προσπάθειες όλων των αθλητών, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα και βρίσκονται εδώ και θα ήθελα να καλέσω τον coach της ομάδας, τον Δημήτρη Αγγελάκη. Έρχεται, καθώς και τους ανθρώπους της ομάδας που είναι εδώ για να τους βραβεύσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι την ομάδα αποτελούν ο Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, ο Πουτικός Ιωάννης, ο Μπανιώτης ο Γιάννης, ο Παπακωνσταντίνου Γιώργος, ο Παπαχριστοδούλου Χρήστος, ο Αρμένης ο Νίκος, ο Πελέξης ο Ιάκωβος. Να καλέσω στο μεταξύ τον Δήμαρχο να κάνει την απονομή.
Έχουμε μετά για τον πρόεδρο. Δεν τον αφήνουμε έτσι. Το Δομένικο τον Άρη, το Λαλιώνη τον Λευτέρη, ο Χαχάμης ο Ανδρέας, ο Αθανασόπουλος ο Ανδρέας, ο Κοροπούλης ο Τύρης, ο Κοσκινάς ο Ελισσέος και ο Ιωάννου Μιχάλης και ο Δικελέκης ο Πέτρος. Αρμενική, η οποία έχοντας βάλει γερές βάσεις από τη σεζόν 2011-2012, όπου τερμάτισε πέμπτη σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, κατάφερε να ανέβει η κατηγορία. Έτσι λοιπόν τερμάτισε πρώτη με 61 βαθμούς, έχοντας περισσότερες νίκες, 18, την καλύτερη επίθεση με 69 γκολ και την καλύτερη διαφορά τερμάτων σύν 46 γκολ. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν τους παίκτες και τον coach της ομάδας να έρθουν στην να έρθει για την απονομή αν και τραυματίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, εγώ και λόγω καταγωγής και λίγο ακόμα πιο περήφανος, μπράβο σήμερα την Αρμενική. Το σημαντικό είναι όμως ότι σήμερα βραβεύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, όπως είπε και ο Πολύδωρος πριν, και εκεί που αξίζουν πραγματικά τα πολλά μπράβο, τα πολλά ευχαριστώ και τα πολλά συγχαρητήρια είναι στα διοικητικά συμβούλια, στους παράγοντες, στους γονείς και στους ανθρώπους που στηρίζουν και υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κάνεις ερασιτεχνικό πρωταθλητισμό στη σημερινή Ελλάδα και βέβαια τα ίδια τα παιδιά που είναι σίγουρο ότι αυτό που κάνουν το αγαπάνε πάρα πολύ και βέβαια το ταλέντο τους τους ανταμείβει. Ένα μεγάλο, νομίζω, πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο αξίζουν σε όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα όμως στον άνθρωπο που είναι επικεφαλής του αθλητισμού της πόλης μας τα τελευταία 15 χρόνια, νομίζω, στον Πολύδωρο τον Συρίγο, και νομίζω ότι η επιτυχία έχει να κάνει όχι μόνο με τη σημερινή βράβευση των ερασιτεχνών πρωταθλητών και αθλητών του Δήμου μας, αλλά έχει να κάνει το ότι και στα επόμενα χρόνια όποιες δημοτικές αρχές περάσουν θα βρουν βαριές και βαθιές ρίζες σε αυτά που έχει φτιάξει και που έχει χαράξει ο Πολύδωρος. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε παιδιά. Δεν πρέπει να κουνάει το χέρι του, το δεξιό ή το αριστερό. Βοηθήστε τον λίγο. Λοιπόν, να πούμε και τα ονόματα των παιδιών. Ακριτίνης, Κουτρούπας, Δημητούλης, Κωστογιάν, Κοντεμύρης,
Γυρλέμης, Κάρκος, Κωνσταρίδης, Πανταζής, Σβάρνας, Δέτσιος, Δελιγιάννης, Βαβουλιώτης, Γοργόλης, Γοργόλης, Αλέξης και Βασίλης, Ερτσενιάν, Βαρτανιάν, Αμπραχαμιάν, Ανδρεάκενας, Πλιάκας, Παπικιάν, Απαρτόγλου, Αθανασίου, Χατσικιάν, Νοφλεσιάν, Ματθαίου, Αλογιάν, Παπαδημητρίου, Σιλωδινός, Τσαπαριάν, ο προπονητής είναι ο Γιάννης Αντωνικιάν και βοηθός ο Τάξης Αρμιλιώτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο και στον Δήμαρχο της Νέας Μύρνης. Ένα όμως ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ θα θέλαμε να πούμε στο φίλο μας, κύριο Συρίγο, ο οποίος τα τόσα χρόνια μας έχει βοηθήσει αμέριστα και υλικά και ηθικά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν αυτή τη στιγμή είναι να του παραδώσω μια φανέλα της ομάδος με το νούμερο το 10 το καλό. Η φανέλα αυτή θα κοσμήσει τα γραφεία του αθλητικού τμήματος, θα μπει σε περίοπτη θέση για να βλέπει όλος ο κόσμος ότι η Αρμενική είναι ένα σωματείο το οποίο έχει πορεία μπροστά του και με το 10 το καλό νομίζω ότι θα έχει πολλές δίκες και στο μέλλον. Μπράβο. Ελπίζω να μην το βάλετε να το εξηγήσετε. Θέλει και λίγο προπονητής. Ναι. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω την πλευρά μου και να χαιρετήσω τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και ενδεχομένως κατά αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης. Νιώθω τυχερός, περήφανος και ευλογημένος που ανήκω σε αυτό το σύλλογο και θέλω από την πλευρά μου που δίνεται η κατάλληλη στιγμή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και στον πρόεδρό μας, τον κύριο Φίλιππο Τσιρονιάν, καθώς επίσης στο ΣΕΡΚΟ, τον Ερτσενιάν και πολλά συγχαρητήρια και στον αντίπαλο που είμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τη Νέα Σμύρνη, την ποδοσφαιρική ομάδα, που πιστεύω ότι διδάξαμε ήθος εκτός και εντός αγωνιστικού χώρου. Συγχαρητήρια λοιπόν και από μένα, μου δίνετε η ευκαιρία. Και προσωπική μου άποψη και γενική εκτίμηση από όλο τον κόσμο ανεβήκανε δύο καλύτερες ομάδες. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Εκδήλωση η οποία πιστεύουμε ότι θα κρατήσει πολλά χρόνια με την βράβευση μιας άλλης ομάδας, πάλι στην ίδια κατηγορία, του ΑΠΟ Νέα Σμύρνη, την ομάδα την οποία καλό να έρθει σιγά σιγά προς εμάς. Ο ΑΠΟ Νέα Σμύρνη, επίσης να καλέσω για την βράβευση τον κύριο Παρούπα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Δήμου Νέα Σμύρνη. Ο οποίος τα τελευταία χρόνια, 17 χρόνια αγωνίζεται στη γάμα κατηγορία ΕΨΑ και φέτος κατάφερε να τερματίσει δεύτερο στο δεύτερο όμιλο, πετυχαίνοντας την άνοδό του στην Β' κατηγορία. Να πούμε τα παιδιά που συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία. Είναι λοιπόν ο Παναγιώτης ο Συγκριτής Ανθόπουλος, ο Παύλος και ο Θόδωρος Θεοφιλόπουλος, ο Παναγιώτης Σακάλης, ο Στυλιανός ο Βολικάκης, ο Βασίλης ο Κουνάδης, ο Ντίνος ο Χριστοφοράκης, ο Μιχάλης ο Παπαδημόπουλος, ο Χρήστος ο Κορογόνας, ο Χρήστος ο Στρατής, ο Βαγγέλης ο Πολυμερόπουλος, ο Γιάννης ο Γκόκος, ο Χρήστος ο Παπαστεργίου,
ο Κωνσταντίνος ο Γεράρδης, Νίκος ο Τσομίδης, ο Γιάννης ο Σφυρίδης, ο Θεομιστοκλής ο Καραπουλτίδης, ο Κωνσταντίνος ο Μπαλάτσος, ο Νίκος ο Σιούλας, ο Μανώλης ο Μαρουλάκης, ο Νίκος ο Λακιώτης, ο Βασίλης ο Μαστρογιάννης, ο Κώστας ο Αποστολόπουλος, ο Χαράλαμος ο Τακακλίδης, ο Σωτήρης ο Στασινός, ο Γρηγοριάν ο Γιώργος, υπάρχει και παίκτης αρμενικής μέσα στο, από ό,τι βλέπω, στον Άπο Νέας Μύρνης, μάλλον για να κατασκοπεύει τις κινήσεις. Λοιπόν, και βέβαια ο πρώτος προπονητής, ο Γεωργαντήρης ο Μανώλης και δεύτερο προπονητής, ο Κοκοβίνης ο Γιάννης. Συγχαρητήρια. Συγκινημένο σήμερα που μια ιστορική ομάδα εραστεχνική της πόλης μας, ο Άπο Νέας Σμύρνης, παλιά Σμυρναϊκός, ομάδα από το 1959, ανεβαίνει σήμερα κατηγορία, έχει ξανανεύει πολλές φορές, έχει προσφέρει πολλούς παίχτες και στην πρώτη και στην δεύτερη εθνική κατηγορία και νομίζω η δουλειά η οποία γίνεται είναι μια ηρωική προσπάθεια όπως και τα άλλα εραστεχνικά σωματεία της πόλης σε παράγοντες που αγαπούν τον αθλητισμό, σε παιδιά που αγαπούν τον εραστεχνικό αθλητισμό, δηλαδή είναι αθλητές πραγματικοί, δεν σκέφτονται ανιδιοτελώς και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό που αγαπούν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι και άνοδο στην επόμενη κατηγορία τη χρονιά που έρχεται. Συγχαρητήρια σε όλους. Εμείς κύριε Καρούπα να ευχηθούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο σε αυτή την αίθουσα την επόμενη χρονιά. Με περισσότερους αθλητές και περισσότερα σωματεία που βραβεύονται. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη μέρα για μας σήμερα η βράβευση από το Δήμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Συρίγο, τόσα χρόνια φιλίας και γνωριμίας. Ο Δήμος έχει βοηθήσει αισθητά την ομάδα μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε προσωπική υγεία και ευτυχία. Επίσης, να συγχαρώ την ομάδα της Αρμενικής, τα παιδιά, τους διοικούντες και γενικά όλους αυτοί που προσέφεραν για την άνοδο στην ομάδα τους. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της πόλης μας και όλους τους παράγοντες που μας έφεραν να είμαστε εμείς σήμερα. Για μας είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή γιατί πετύχαμε ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω κατά δεύτερο λόγο το φίλο σωματείο της Αρμενικής. Για μας η ποδοσφαιρική ομάδα της Αρμενικής, η οποία βγήκε πρωταθλήτρια στον Όμιλο, είναι φίλο σωματείο. Και νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος το απέδειξαν αυτό και εμείς και εκείνοι και μπράβο τους. Όπως επίσης και όλα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, ανήκουν σε άλλα κλίματα αθλητικά και πέτυχαν διακρίσεις. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και θα ήθελα έτσι λίγο να το αναφέρω αυτό, γιατί σήμερα βραδεύτηκε ο Γιάννης Οδωμάκος, ο οποίος είναι ένας πολίστας. Εγώ είμαι φίλαθλος του αυτοκράτορα του ελληνικού πόλου, του εθνικού. Παρ' όλα αυτά, στο δωμάτιο του γιού μου υπάρχει αφίσα του συγκεκριμένου πολίστα. Είναι λίγο ξύμωρο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Και θέλω να ευχηθώ υγεία και διακρίσεις σε όλους όσους βραδεύτηκαν πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι υγεία και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τον κύριο Συρίγο να κάνει την αποφώνηση της εκδήλωσης, έτσι για να... Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η σεμνή τελετή και τη σεμνότητα αξίζει τον αθλητισμό. Τελειώνει ευχάριστα, αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ αθλημένων και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά του λόγια τον Βαγγέλη Χατζητουργιάννη και να πω ότι σε αυτό το χώρο που πίναμε κάποτε καφέ έχει γίνει ένας χώρος πολιτισμού, αντάξιος,
του ονόματος και της ιστορίας της πόλης μας. Να είμαστε καλά σαν Δήμος, όποια δημοτική αρχή και αν είναι, να χαιρόμαστε αυτό το χώρο, να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις που τιμούν την ιστορία της Νέας Σμύρνης. Καλό καλοκαίρι και καλές διακρίσεις σε όλους. Όλους τους προεργόμενους να έρθουν λίγο πάνω να κάνουν μια όλη φωτογραφία όλοι μαζί και να κλείσουμε έτσι. Χωράμε, θα Εμένα! Ε, Τζεράρ! Αλήθεια, σαν το μάμι! Ε!